Βρισκόμαστε στη Σκάλα Καλονής. Ένα πρωινό Σαββάτου αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με τον κύριο Τάκη Ψαραδέλη για να μας μιλήσει για το επάγγελμά του το οποίο σβήνει δυστυχώς και να δούμε ποιες πτυχές υπάρχουν σε αυτό το επάγγελμα και τι ακριβώς γίνεται και να πούμε στα άδυτα ενός πραγματικά πολύ παλιού επαγγέλματος το οποίο πραγματικά είναι ζωτικής σημασίας ειδικά για τα νησιά όπως φυσικά και για το δικό μας τη Λέσβο. Κύριε Τάκη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πιθιόπουλε. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενείς στο χώρο σου. Και εγώ ευχαριστώ που έφτανε στον κόπο να έρθει και να ασχοληθεί με μένα και με το επάγγελμα. Πρώτα με το επάγγελμα και μετά με μένα. Κανένας κόπος, πραγματικά σας το λέω, γιατί είναι νομίζω το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να αναδείξουμε ένα επάγγελμα το οποίο δυστυχώς σβήνει και να μάθουν κάποια πράγματα όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε εδώ απ' έξω το μαγαζί ή βλέπουν τα σκάφη στα αμέτρητα λιμανάκια των νησιών, αλλά δεν ξέρουν αυτά από πού προέρχονται, τι κόπο πρέπει να γίνει για αυτά. Σήμερα θα τα μάθουμε όλα. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά όμως. Εσείς το επάγγελμα του καραβομαραγκού, πόσα χρόνια τα ασκείτε? Από το 1958. Από το 58. Από τι ηλικία, από τι ηλικία ξεκινήσατε? Εγώ ξεκίνησα από 16 χρόνια. Μέχρι τα 16 πήγαινα και μάθαινα στην Καλονή Σιράκη και εγώ σε κάτι ξυλουργία που φτιάχναμε έντυπλα, πόρτες και παράθυρα. Και μετά από 2 χρόνια πήγα απέναντι από εδώ που είμαστε, ήταν τη Σκάλα Καλονής, στη σκάλα που είχε τότε υπήρχαν 5 μάστορες και συγγενείς όλοι τους. Υπήρχαν μάστορες τότε, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Και εκεί έκατσα 2 καλοκαίρια. Για το χειμώνα δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε εκεί, γιατί αυτοί ήταν οι άνθρωποι που δουλεύαν στο ύπαιθρο. Κάτω από μια μεγάλη κυφιά φτιάχνανε 2 σκάφη το χρόνο, το καλοκαίρι. Και το χειμώνα σταματούσα. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγα 2 καλοκαίρια και μετά, όταν πήγα στο ναυτικό, ζήτησα να πάω στα ναυτικεία της, στο Σκαραμαγκά, στο ναυτικεία της Σαλαμίνας. Υπάρχουν αξιόλογα συνεργεία. Υπήρχαν και υπάρχουν αξιόλογα συνεργεία στον άσταθμο της Σαλαμίνας μέσα και εκεί ζήτησα να πάω. Το συγκεκριμένο συνεργείο που ήταν το Λεωμονείο, ήταν μεγάλο, εκεί έμαθα πολλά πράγματα από έναν μεγάλο μάστρο που υπήρχε από τη Σαλαμίνα, από την Κούρουζη, τον Νότι, τον Κοθινά. Νότι στην Σαλαμίνα δεν τον Παναγιώτη. Πήρε συμφωνίες και πριν από 2 χρόνια, σε 97 το χρόνο 96. Και έμαθα πολλά πράγματα από αυτά. Και έκτοτε ήρθατε εδώ στη Σκάλα. Ήρθα στη Σκάλα μετά και σιγά σιγά απόκτησα την τεχνική πύρα, φτιάχνοντα τα ζωά και στην αρχή όχι καλές, μετά λίγο πιο καλές, μετά ακόμα πιο καλές. Και τώρα μπορώ να πω με σιγουριά και περηφάνεια ότι φτιάχνω καλά σκάφη. Αλλά η τέχνη του και οποιαδήποτε τέχνη συγκεκριμένα του καραβομαραγκού είναι ατελείωτη. Δεν μαθαίνω τίποτε. Άρα δηλαδή ακόμη και μετά από 60 χρόνια δουλειά μπορείτε να πείτε ότι έχετε ακόμα πράγματα να μάθετε? Βεβαίως. Αυτό είναι, πώς το λέω, είναι στάνταρ, είναι σίγουρο αυτό. Πόσο χρόνο μπορεί να κάνει να φτιαχτεί ένα τριχαντήρι, ένα καΐκι? Τώρα στην ηλικία από λιγότερα 80 χρόνια μπορώ να φτιάξω ένα σκάφος 8 μέτρα τριχαντήρι, ας πούμε, και 3 μήνες. Παλιά το έφτιαχνα σε 2, όταν ήμουν πιο μικρός. Είχα άλλα κουράγια, άλλη δύναμη. Και τώρα έχω, αλλά όχι τόση. Αυτό είναι η φυσιολογική φθορά του ανθρώπινου οργανισμού. Εκτός από εσάς, πόσοι άλλοι καραβομαραγκοί υπάρχουν στο νησί και γενικότερα στην Ελλάδα, αν μπορείτε να ξέρετε? Βεβαίως και ξέρω, γιατί κάναμε μια έρευνα όταν ήταν Υπουργός Πολιτισμού με δική μου πρωτοβουλία. Όταν ήταν Υπουργός Πολιτισμού, λοιπόν, ο Αντώνης ο Σαμάρα, πρώην Πρωθυπουργός, και βρήκαμε γύρω στα 206 μαστόρες στην Ελλάδα. Τώρα υποθέτω, υπολογίζω, ότι έχει μειωθεί ακόμα πιο πολύ, γύρω στα 150 μαστόρες όσο ήταν. Είναι πολύ λίγοι, έτσι. Ελάχιστα. Χιλιάδες μαστόρες πήρα. Όταν δούλευα κάποια εποχή μετά που απολύθηκα από τον αστικό, κάθισα, ξέχασα να το πω πριν, έπαιρνα στο πέραμα
και πήγα κοντά σε έναν μεγάλο μάστορα, τον πρώτο μάστορα της Ελλάδος και τολμώ να πω και της Ευρώπης, τον Γιώργο το Ψαρό. Ο γιος του, Γιώργο το Ψαρό, αυτός έχει σχολαστεί τα εκπαιδάλια, ο Μανώλης ο Ψαρός, είναι 4 χρόνια πιο μικρός από μένα, έχει βγάλει το Πολυτεχνείο, αλλά τον πέρασε ο πατέρας από μέσα από το μαγαζί του δικό του. Έμαθε πώς σκαρώνονται και πώς χτίζονται βάρκες και καΐκια. Εκεί λοιπόν έκατσα δύο, δούλεψα δύο καλοκαίρια, έμαθα και από εκεί πράγματα, μετά μεταφέρθηκα οριστικά εδώ σε Σκάλα και άρχισα σιγά σιγά όπως είπα πριν, για να φτιάξω βάρκες και καΐκια. Αυτή η σύγκριση στο επάγγελμά σας, αυτή η μείωση, πού δεν έχει χρήματα, ας πούμε. Κοίταξε να δεις τώρα, φίλε μου. Η μεγάλη τέχνη του Καράβου Μαραγκού, που είναι παράδοση, είναι ιστορία, είναι πολιτισμός και εξεπαιτειότητος δική μας, εξεπαιτειότητος δική μας, των μαστόρων στην Ελλάδα, πάει να εξαλειφθεί. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, δεν θα συμβεί, δεν θα εξαλειφθεί. Εγώ μέχρι που έχω σάλιο στο στόμα και ζωή στο σώμα μου απάνω, θα προσπαθώ να μην εξαλειφθεί, να μην εξαφανιστεί αυτή η τέχνη. Οι παράγοντες είναι πολλοί. Από την πολιτεία καταρχήν δεν δίνεται η πρέπουσα σημασία. Δηλαδή, σήμερα έχουν γεμίσει τα λιμάνια της Ελλάδας από πλαστικά και εισαγόμενα ξύλινα σκάφη. Τα εισαγόμενα σκάφη έρχονται από την Τουρκία, από απέναντι. Οι μαστόροι που υπήρχαν στην Ελλάδα έχουν συρρυκνωθεί, έχουν λιγοστέψει στο 90%, το 80% με 90% έχουν φύγει οι άνθρωποι. Ή παρατήσαν τη δουλειά ή πεθάναν. Τώρα, επειδή αυτή η τέχνη δεν πρέπει να λυπήσει, είναι για τα ξύλινα σκάφη μιλάω τώρα, για την τέχνη του Καράβου Μαραγκού. Θα κάνεις τώρα τι συμβαίνει εκεί. Για πρώτη φορά έμαθα με μεγάλη χαρά ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, όταν ήταν πριν από 1,5 μήνα περίπου, ο Κουρουγκής, ο Παναγιώτης, Υπουργός Ναυτιλίας, ενδιαφέρθηκε για την τέχνη του Καράβου Μαραγκού. Και έκανε και μια επιτροπή. Όταν θέλεις κάτι στην Ελλάδα να μην γίνει, κάνεις μια επιτροπή και σταματάει, δεν γίνεται. Επειδή δεν το έκανε επίτηδες ο Υπουργός, ούτε οι άλλοι. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Δεν γνωρίζουν την ιδέα, δεν γνωρίζουν την τέχνη του Καράβου Μαραγκού. Το αντικείμενο γενικά δεν το γνωρίζουν. Επειδή από πρώτο χέρι έχω πληροφορίες από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, από ένα φίλο μου καλό, εξαιρετικό, τον Νίκο τον Καβαλιέρο, απόστατο συνάδελφο του Λιμενικού, είναι πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Παραδοσιακών Ξύλινων Σκαφών, Αθήνα Πειραιά, ότι προσπαθούν να βάλουν, έκανε μια προσπάθεια δηλαδή, να βάλουν την τέχνη του Καράβου Μαραγκού στα ΙΕΚ, σε μια σχολή που λέγεται Σεβιταγίδη που έχει εδώ τον Πειραιά, αν θυμάμαι καλά, και εκεί μέσα να διδάσκεται η τέχνη του Καράβου Μαραγκού. Και όταν είπα πριν ότι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο οι άνθρωποι, το πιστεύω αυτό χωρίς διάθεση ούτε να θίξω, ούτε να κατηγορήσω κανέναν από αυτόν. Η τέχνη του Καράβου Μαραγκού δεν διδάσκεται. Μόνο μαθαίνεται. Δηλαδή για να μάθει ένας νέος να φτιάχνει βάρκες, καΐκια ή να επισκευάζει, πρέπει να πάει σε έναν μάστορα κοντά να δει ανάλογα με την αντίληψη που θα έχει πώς φτιάχνονται τα σκάφη. Και άμα έχει αντίληψη καλή, δουλεύει το μυαλό του γρήγορα και δώσει προσοχή, μπορεί να τη μάθει σε 2-3 χρόνια. Άμα δεν έχει, μπορεί να κάνει και 5 και 6, αλλά θα μάθει όμως. Δεν διδάσκεται λοιπόν η τέχνη του Καράβου Μαραγκού. Εγώ αυτή την περίοδο κάνω μια τεράστια προσπάθεια για την τέχνη αυτή. Έχω στείλει και θα στείλω και σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς, περιφερειάρχηδες που είναι 3-3 περιφέρειες στην Ελλάδα,
Βόρειο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο, Ιόνιο νήσο, σε όλους τους δημάρχους που έχουν σχέση με το αντικείμενο, με την τέχνη του Καραμάλαβου και με τη θάλασσα, μάλλον με τη θάλασσα και μετά με την τέχνη του Καραμάλαβου, να τους ενημερώσω μήπως και ενεργοποιηθούν και αυτοί και βοηθήσουν. Πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει, να βοηθηθεί η τέχνη? Πιστεύω, το πιστεύω αυτό. Άμα δεν το πιστεύω, δεν θα έκανα τίποτα. Δεν θα το έκανα, αν δεν το πιστεύω. Το πιστεύω. Αυτό που λείπει για να ενεργοποιηθεί, να αρχίσει να κινείται αυτό το πράγμα, η υπόθεση αυτή είναι να βρεθούν 5 άνθρωποι να κινητοποιήσουν άλλους 500, 1000, 10.000, όπως γίνεται τώρα με την υπόθεση που λέγεται, και θα το πούμε παρακάτω, είναι το δεύτερο κομμάτι της συζήτησης που θα κάνουμε, για την καταστροφή, το σπάσιμο των ξύλινων σκαφών. Εγώ το λέω σκότωμα. Θα σκοτώνω. Θα φτάσουμε εκεί, πριν πάμε εκεί. Ναι. Θέλαμε λίγο να μείνουμε λίγο στην τέχνη, να σας ρωτήσω κάποια πράγματα ακόμη για να μάθει και ο κόσμος. Είπατε λοιπόν ότι δουλεύετε τόσα χρόνια, ότι γίνεστε καλύτερος μέσα από την τέχνη, γιατί κατά ψέματα μια τέχνη, όπως είπατε, δεν μαθαίνετε, απλά διδάσκεται. Μα τελείωτη είναι και δεν μαθαίνετε. Μέσα στην εμπειρία μαθαίνετε, έτσι. Θα ήθελα να μου διηγηθείτε εσείς, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια που έχετε πολλές ιστορίες. Έτσι, μια ιστορία που ξεχωρίζεται και σας έχει μείνει στο μυαλό, ίσως με έναν πελάτη σας, με έναν ψαρά ή με οτιδήποτε, κάτι που ξεχωρίζεται εσείς στο μυαλό σας. Και θα θέλατε να το μοιραστείτε με όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα δουν το βίντεο της συνέντευξης που κάνουμε σήμερα. Οι περιπτώσεις που μου έχουν τύχει σε όλη αυτή την περίοδο, κοντά στα 60 χρόνια και παραπάνω που κάνω διαπάγγελμα, είναι πολλές. Όμως, αυτό που θα επισημάνω και είναι το πιο τρανταχτό σε όλη την ιστορία είναι ότι έφτιαξα ένα σκάφος μια φορά, ήρθε, το πήρε αυτός από το μαγαζί μου χωρίς να με πληρώσει νύχτα και ήρθε μετά από μια εβδομάδα και εγώ το γύρευα το χρέο. Ήταν ένα πέραμα που υπάρχει στο λιμάνι μέσα ακόμα. Αυτό συνέβη το 1964 όταν πουλήθηκα από το ναυτικό. Ήρθε μετά από μια εβδομάδα με τη γυναίκα του. Τότε δεν είχα αυτό το μαγαζί, είχα το μαγαζί πιο μικρό και ήρθε και μου έδωσε όλα τα λεφτά και μου έδωσε, ήταν χιλιάρικα τότε βέβαια, μου έδωσε και 5.000 δώρο και μου ζήτησε συγγνώμη για την πράξη που έκανε. Και όταν τον ρώτησε γιατί το πήρε στο σκάφος, είπε ότι το χρειαζόμουν. Καλά, δεν με βρήκε εγώ, αλλά τέλος πάντων τα βρήκαμε, τέλος καλό, που λένε, όλα καλά. Προφανώς όπως είχε ένα άκη, το πήρε, δούλεψε μια εβδομάδα και έφερε τα χρήματα. Ναι, έφερε τα χρήματα. Είχε κάνει ένα δάνειο από την τράπεζα και δεν είχε εγκριθεί το δάνειο και επειδή ήταν φιλότιμος, ντρεπόταν να θέλει να μου πει. Δεν εγκρίθηκε το δάνειο γιατί με είχε υποσχεθεί ότι θα πάρουμε τα λεφτά σε δύο μέρες. Αλλά το δάνειο είχε εγκριθεί. Πάντως, όσο πιο πίσω πάμε στα χρόνια, τόσο πιο πολλούς φιλότιμους ανθρώπους βρίσκουμε. Όσο προχωράμε, νομίζω μπροστά, ελαττώνονται. Ναι, βεβαίως. Ευτυχώς. Αυτό είναι σίγουρο, Θεόφιλε, είναι σίγουρο αυτό. Λοιπόν, η τέχνη αυτή λοιπόν είναι ανάγκη, εγώ το λέω εθνική ανάγκη, να κρατηθεί. Και τολμώ, το γράφω και στις επιστολές που στέλνω στους, από, να τους πω αρμόδιους, ότι τολμώ να πω, κάνω μια σκέψη ότι για να μην καταστρέφονται και για να διατηρηθεί η τέχνη, γιατί αυτά είναι δεμένα τα δύο τα πράγματα μεταξύ τους. Είναι λίγο πολύ τολμηρό αυτό που θα πω, αλλά το σκέφτομαι εγώ και όσες φορές έχω σκεφτεί τολμηρά πράγματα γίνανε και ωφελήσανε. Να μπει το επάγγελμα αυτό ή τα σκάφη τουλάχιστον που σκοτώνουν υπό την προστασία του UNESCO. Τόσο και τόσο έχουν μπει. Να μπει υπό την προστασία του UNESCO. Αυτό τι σημαίνει? Ας πούμε κάποιοι δεν ξέρουν τι μπορεί να ωφελήσει η ένταξη του επαγγέλματος του καλλιτεχνικού στην UNESCO. Θέλετε λίγο να πείτε με δύο περιγραφικά λόγια τι σημαίνει? Βεβαίως. Δεν θα μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θα προστατεύονται τα σκάφη. Γιατί και τώρα προστατεύονται. Και όπως θα το πω, θα αναφέρω περιστατικά που συνέβησαν αυτές τις μέρες και γράφηκαν και στον τοπικό τύπο
αλλά να εξαντλήσουμε πρώτα το θέμα της τέχνης, αφού θεωρήσεις εσύ ότι το εξαντλήσαμε, και μετά να πάμε στο σπάσιμο των, το σκότωμα των καϊτών και στις βάρκες τις μικρές. Η τέχνη αυτή είναι ανάγκη. Το ξύλινο σκάφος είναι συμβατό με τις ελληνικές θάλασσες, το ξύλινο σκάφος. Και όταν πάει κανείς σε ένα λιμάνι, σε οποιοδήποτε λιμάνι της Ελλάδος, και δει ένα σκάφος ωραίο ή λιγότερο ωραίο, αυτό που θα ρωτήσει, δεν θα ρωτήσει πόσο το αγόρασες ή πόσα λεφτά έδωσες, ποιος το έκανε, πού το έκανε. Ισχύει αυτό. Στα διστάτα. Ποιος το έκανε. Και μια σχέση με τα λιμάνια. Είχα και αυτή την απορία πριν στο μυαλό μου, θέλω να σας ρωτήσω, αλλά με τη συζήτηση, τον έφερε συζήτηση ξεφεύγει, είναι τόσο πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε και δυστυχώς στα 15, 20, 25 λεπτά, όσο μας πάρει συνέντευξη, δεν μπορούμε να τα πούμε. Εννοείται αυτό. Δηλαδή, είναι πολλά. Είναι πολύ λίγα, εξαιρετικά λίγα. Ξέρετε αυτή τη στιγμή περίπου πόσα καϊκά υπάρχουν στην Ελλάδα ή στο νησί, ξέρετε αριθμούς? Πολύ ξέρω. Στην Ελλάδα έχουν μείνει γύρω, αν θυμάμαι καλά, περίπου γύρω στις 2.000 με 2.500. Αλλιευτικά σκάφη. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν σκοτωθεί, έτσι τα λέω εγώ, γύρω στους 13 με 14.000. Και δεν αυτά τα σκάφη αντικαθιστούνται εν μέρη από ξύλινα. Κυκλοφορούν αλλιευτικά, παράκτειας αλλίας, πολλά πλαστικά, τα οποία δεν είναι συμβατά με το επάγγελμα του ψαρά. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, δεν μπορώ να τα εξηγήσω σε μια τέτοια όπως έχουμε γιορτάσει στην ένταξη. Όμως τα μεγάλα σκάφη ανεμότρατες, γρηγροί, σε όλα τα λιμάνια της Ελλάδος, και αυτό που λέω με ευθύνη, δεν υπάρχει κανένα σκάφος πλαστικό τέτοιο. Είναι ξύλινα στην πλειοψηφία τους και σιδερένια. Γιατί το πλαστικό, δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που κάνουν το επάγγελμα αυτό, τη δουλειά τους κάνουν. Να επιβιώσουν, να ζήσουν στην ουγγέλη. Αλλά δεν, το πλαστικό δεν είναι συμβατό με τη θάλασσα. Δεν ταιριάζει. Προφανώς και όχι. Δεν ταιριάζει. Αυτό είναι ξεκαιρωμένο και τεχνικά και επιστημονικά. Δεν ταιριάζει. Ας όποιο λιμάνι της Ελλάδας, να πάει κανείς, δεν θα δει πλαστική ανεμότρατα ούτε ρεγρή. Αλλιευτικά θα δει πολλά. Τώρα αυτό, γιατί οι ψαράδες παίρνουν πλαστικά, εγώ πιστεύω ότι είναι από άγνοια. Το κόστος είναι το ίδιο. Όχι, το κόστος του πλαστικού είναι διπλάσιο από το ξύλο. Μεγαλύτερο. Βεβαίως. Ένα σκάφος, δηλαδή ένα τρεχαντήρι 8 μέτρο, στοιχίζει 15.000 σήμερα ξύλο. Το πλαστικό έχει πάνω από 25. Μάλιστα. Και αυτό που λέγεται, ήθελα να το επισημάνω, πότε θα το ξεχωρίσω αυτό, ότι το ξύλινο σκάφος έχει υπέρμετρο κόστος συντήρησης, είναι μύθος. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν γίνεται. Δεν συμβαίνει. Πώς να το πω δηλαδή. Δεν συμβαίνει. Κάθε πότε συντηρείται ένα σκάφος. Ορίστε. Κάθε πόσα χρόνια συντηρείται. Το σκάφος είναι ανάλογα με τη συντήρηση που θα του κάνεις, πώς θα σου κρατήσει. Αλλά υπάρχει δηλαδή. Θα το βγάλεις μια φορά το χρόνο έξω ή δύο φορές το χρόνο, να το καθαρίσεις, να το πρέγεις από κάτω, να το βάψεις, να το συντηρήσεις, να το κάνεις ένα μικρό σέρβις. Έχει εδώ στο λιμάνι μέσα ένα σκάφος που το έχουν τα κουνιάδια μου, ο Παναγιώτης ο Δανίδης με τον Νίκο τον Δανίδη, ο οποίος πρέπει να είναι πάνω από 120 χρονών. Τόσο μεγάλο σκάφος. Βέβαια, ένας μάστορας που έφτιαχνε βάρκες απέναντι από τον Πολυκίνητο, ο Γρηγόριος του Γρηγορίου που πέθανε πριν από 6 μήνες, 94-95 χρονών, δεν θυμόταν πότε το είχε κάνει ο πατέρας του. Και υπάρχει, είναι σε άριστη κατάσταση. Αυτό φαίνεται φυσικά στα παιδιά τα οποία το προσέχουν. Το προσέχουν, το συντηρούν. Το προσέχουν και το συντηρούν. Λοιπόν, στην Ελλάδα πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε όλοι μας. Κι εγώ μαζί. Διαβάζοντας τον τοπικό τύπο στην εφημερίδα του Εμπρός, μία δημοσίευση ενός αρχιτέκτονα που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αθήνα, αλλά είναι από το Σκόπελο της Γέρας, λέγεται Παράσχος Καραβατάκης, μία δημοσίευση ο οποίος
γνωρίζει το αντικείμενο όχι 100%, το γνωρίζει αρκετά και γράφει μέσα πράγματα τα οποία είναι, έχουν σχέση με το επάγγελμα του καραβομαραγκού. Όχι 100%, τόσα ήξερε ο άνθρωπος, τόσα έγραψε. Αλλά διακρίνω μέσα στην σκέψη του μεταγραφόμενα του ότι ανησυχεί και αυτός ο άνθρωπος για την καταστροφή των ξύλινων σκαφών και για την τέχνη του καραβομαραγκού. Τον πήρα και τηλέφωνο και του είπα συγχαρητήρια. Από όλα αυτά που έχετε διαβάσει, από όλα αυτά που έχετε δει, η δικιά σας άποψη, οι δικές σας σκέψεις γι' αυτό, το ουσιαστικά νέο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτσι? Δεν είναι νέο. Παλιό είναι. Για την καταστροφή της σκαφών. Τη λεγόμενη απόσυρση της αλλιευτικής επαγγελματικής άδειας. Πόσα χρόνια υπάρχει? Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον 15 χρόνια. Πάνω από 15 χρόνια. Και για ποιο λόγο γίνεται αναφορά τώρα, ιδιαίτερα? Γιατί τώρα έχει, τις τελευταίες μήνες έχει αναδειχθεί παραπάνω. Για ποιο λόγο τώρα? Κάποιοι που το παίζουν οι δήμονες, χωρίς καμία διάθεση να το στήξουν στους ανθρώπους, δείξαν ενδιαφέρον. Αλλά δεν έχουν σωστή αντίληψη των αντικειμένων. Και λένε και γράφουν ό,τι θέλουν. Και ο κόσμος που δεν τα γνωρίζει, θα πιστεύει. Λένε ότι και γράφουν ό,τι θέλουν. Κοίταξε άνοιξε. Διαβάζοντας την ανακοίνωση που έκανε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλωμαρίου, το Πόλιο, η Μερσίνη Βαρτή, αξιόλογη γυναίκα, αξιόλογος χαρακτήρας, λέει, παλέψαμε να τα σώσουμε και δεν τα καταφέραμε. Ναι. Μιλάει για δύο τριχαντήρια που τελευταίες μέρες, πριν από 15-20 μέρες, τα κόψανε στο Πλωμάρι. Γνωρίζει όμως, την είχα ενημερώσει εγώ, ότι υπάρχει νόμος στην Ελλάδα και έχω εδώ το προεδρικό διάταγμα που λέει ότι τα σκάφη που οι άδειες τους αποσύρονται τα αλλιευτικά προστατεύονται με το δόμα αυτόν. Οι λιμενικοί που παρίστανται στο κάθε σπάσιμο, στο κάθε σκότωμα που λέω εγώ, το λέω με όλη την ευθύνη, παρανομούν σήμερα στην Ελλάδα και εξηγούμε. Υπάρχουν νόμοι ελληνικοί. Υπάρχουν και οδηγίες, να το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο ισχύει? Απαντώ. Ο ελληνικός νόμος. Η λιμενική, λοιπόν, που λέει η Μερσίνη εδώ και ότι πιστεύω τη γυναίκα, παρακαλούσε τον λιμενικό που ήταν παρόν στο κόψιμο των γαϊκιών στο Πλωμάρι να μην το κόψει σε τρία κομμάτια, αλλά σε δύο, για τους μυστικούς τους λόγους που είχε γυναίκα. Και ήταν καλή. Ο λιμενικός αυτός, λοιπόν, παρανόμησε. Διότι δεν σέβεται τους μυστικούς νόμους. Ορίστε. Προεδρικό διάταγμα. Εφημερίδα. Άρα, λοιπόν, κι εσείς θεωρείτε πως δεν πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν πρέπει να κόβονται τα σκάφη και να σκάφη. Δεν πρέπει να σπάτε. Να τα σπάτε. Δεν πρέπει να τα κόβονται, δεν πρέπει να τα σκοτώνουν, που λέω εγώ. Τι μπορεί να γίνει? Ναι, υπάρχουν αυτό τρόποι. Βεβαίως, υπάρχουν τρόποι και λύσεις, μάλλον λύσεις για τους τρόπους, υπάρχουν για να προστατευτούν τα σκάφη αυτά. Η εφημερίδα της κυβερνήσεως είναι αριθμός φύλου 282, 9 Δεκεμβρίου 2003. Από το Υπουργείο Αιγαίο και Εσωτερικών βγήκε ο νόμος αυτός, το άρθρο 9 λέει, το διαβάζω, για να το ακούσει και ο κόσμος και να τα μάθει αυτά τα πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι στην πλειοψηφία τους έχουμε άγνοια. Στην πλειοψηφία μας έχουμε άγνοια. Με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως διατηρητία λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, τεχνικού και αισθητικού τους χαρακτήρα κινητά πράγματα, κατά την έννοια του άρθρου 948 του Αστικού Κώδικα, καθώς και σκάφη ιδιαίτερης ναυπηγικής τέχνης ή παλαιότητας, παραδείγματος τρεχαντήρια, περάματα, βαρκαλάδες, καραβόσκαρα, και να επιβάλλονται όροι και κανόνες προστασίας, φύλαξης και ανάδειξής τους.
Αυτό δεν το έχει υπόψη του. Δεν το έχουν υπόψη του οι μερικοί που παρίστανται και αποπτεύουν για την εκτέλεση του σκάφους αυτού. Αν δεν το ξέρουν, δεν άξιζε να κάνουν τη δουλειά του αυτή. Δεν κάνουν καλά τη δουλειά του. Είναι εφημερίδες κυβερνήσεις και είναι νόμος που την υπογράφουν οι υπουργοί. Σκανδαλίδης Κώστας, Αιγαίο Νίκος Φουνάκης, Οικονομικός Χριστοδουλάκης, Παιδείας Ευθυμίου, Δικαιοσύνης Πετσάνικος. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κώστα Τσαφωνόπουλο τότε. Τώρα. Για ποιο λόγο επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σκάβουν να καταστραφούν? Κοιτάξτε, σε προσωπική μου εκτίμηση, που μπορώ να την αιτιολογήσω και να την αποδείξω, είναι ότι στην Ελλάδα θέλουν να εξαφανίσουν την παράκτη αλία. Γιατί? Για να υποχρεώσουν με τον τρόπο τους τον κόσμο να στραφεί στην αγορά ψαριών, ιχθυοτροφείων και εισαγόμενων. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν κράτη σαν την Ελλάδα με τόσες ακτογραμμές. Είναι πρώτη. Εν μέρει έχει η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Αλλά και εκεί η παράκτη αλία είναι, μπορώ να πω, περίπου ένα 10 με 20%. Ενώ στην Ελλάδα είναι το 80%. Με μικρά σκάφη, δηλαδή, αυτό λέω. Ενώ την παράκτη. Θα ρωτήσω κάτι άλλο που μπορεί να γεννάται στον κόσμο. Έχω εγώ ένα σκάφος που το επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστρέφεται, παίρνουμε τα χρήματα. Ναι. Για ποιο λόγο να μην κάνω ένα καινούργιο? Κοίταξε, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, αλλά επειδή έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, λέω τα εξής. Δύο πράγματα θα επισημάνω. Την άδεια αλίας που πήρα εγώ από γιατί στην πλειοψηφία τους η άδεια αλίας σκαφών είναι δοσμένα σε απευθείας από το κράτος. Εγώ πούλησα πριν από 6 χρόνια 7 στο Πλωμάριο ένα σκάφος που είχα έτοιμο εδώ 8,5 μέτρα και το πήρε ένας πολίτης, ο οποίος είχε 5 παιδιά και έκανε το επάγγελμα τους, είχε συνεργείο αυτοκινήτων. Και το πήρε με τη σκέψη και την προϋπόθεση, το πλήρωσε σε μένα βέβαια, να το αποσύρει μετά από 5-6-8 χρόνια πόσα. Γιατί τα προγράμματα αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα, γίνονται κάθε τόσο. Θα το αποσύρει και να πάρει αρκετά λεφτά. Παράλληλα όμως, μπορεί να γίνει και το εξής. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους που καταθέσαν τα βιολογικά τους και αποσύρουν να παράδοσαν την άδεια. Αλλά είναι λίγο τραβηγμένο, είναι πολύ με την οικονομική στενότητα που υπάρχει μέσα στην Ελλάδα, με την κρίση αυτή, να πάει έρωτα και να παίρνει 40 και 50 και 60 χιλιάδες. Και μετά από λίγο να ξαναγίνεται επαγγελματίας ψαράς. Γιατί κανείς όμως δεν το δεσμεύει, θα πάει να αγοράσει μια βάρκα που πουλιέται μικρή επαγγελματική άδεια, με επαγγελματική άδεια και να κάνει το ψαρά. Και μετά από ένα διάστημα που θα δοθεί δυνατότητα να επεκτείνει τη χωρητικότητα του σκάφους. Δηλαδή να τα πάει στα μέχρι 3 GD, ο GD είναι μονάδα όγκου μέτρησης, εγγλέζικο σύστημα, και να ξαναγίνει πάλι ψαράς. Και δίνοντας στο σκάφος για απόσυρση την άδεια του σκάφους, βγάζει όλα τα εργαλεία από πάνω. Βίντεο, βυθόμετρα, μηχανές και τα παίρνει. Τα πουλάει και αυτά και παίρνει και κάποια χρήματα και από εκεί. Αυτό είναι ένα ρεμπελιό στην Ελλάδα όπως συμβαίνει στα περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι ρεμπελιό αυτό, παιδί, δεν είναι. Και δεν ισχύει αυτό που λένε ότι είναι οδηγία της ΕΕ. Ορίστε, υπάρχει αυτό το προεδρικό διάταγμα που λέει ότι τα σκάφη αυτά προστατεύονται. Τώρα, πώς θα τα προστατέψουμε? Ο φίλος μου, ο πρώην Υπουργός Γεωργίας, ο Βαγγέλης Αποστόλου, είχε στείλει μια εγκύκλωση σε διευθύνσεις αλίας ότι όσοι επιθυμούν να υιοθετήσουν σκάφη, να κάνουν διάτηση μέχρι 15 Αυγούστου. Να υιοθετήσουν σκάφη. Και τον πήρε ο Κρονοκυτρό, τι λέει ο Βαγγέλης τώρα? Κατάλαβες τι είπες? Να έρθω εγώ να κάνω μια αίτηση να υιοθετήσω ένα σκάφος. Μόλις το πάρω το σκάφος αυτό, αμέσως θα έρθει το Υπουργείο και θα μου πει είναι τεκμήριο και θα πληρώνω για 5 μέτρα σκάφος 1.000 το χρόνο. Τα 6 μέτρα 1,5, τα 7 μέτρα 2 και ούτω καθεξής. Δεν θα βρεθεί τρόπος. Δεν είναι τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα αυτό.
γιατί αυτός το έκανε με τη σκέψη να προστατεύσει, να μην σπάνε τα σκάφη. Αν δεν είναι έτσι, δεν γνώριζε ο άνθρωπος το αντικείμενο και αφού του τα είπα 2-3 φορές, αυτός συνέχισε εκεί. Μέχρι που έφυγε ο υπουργός, πήγε τώρα άλλος υπουργός, δεν ξέρω τι θα κάνει. Και είναι τώρα το θέμα, τι θα κάνουμε εμείς, οι πολίτες γενικά. Και εκφράζω και ένα παράπονο. Οι ψαράδες όλης της Ελλάδος, ή σχεδόν όλης της Ελλάδος, δεν ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα. Δεν έχω ακούσει εγώ, ούτε έχω διαβάσει, ούτε έχω μάθει. Αν είχε συμβεί, θα το είχα μάθει. Δεν νοιάζονται για αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει, παιδί, αυτά τα πράγματα, τα έργα τέχνης αυτά, τα σκάφη, τα καινούργια, πάνε και τα σπάνε και τα κόβουν. Και μάλιστα τα βάζουν και σε περίοπη θέση και να τα διαφημίζουν. Τέτοιο σημαίνει και στον τόπο μας. Τα βάλαν σε περίοπη θέση που τα σπάσανε, τα σκάφη, τα κομμένα στη μέση και τα έχω φωτογραφίσει. Και για να τα δείξουν ότι κόπηκαν, ότι σκεπάσανε. Τώρα λοιπόν, τι μπορεί να γίνει. Στο νησί μας απάνω υπάρχουν δύο μουσεία ναυτικής παράδοσης. Το Πρωμάρι 1 το είχε φτιάξει και δεν το τέλειωσε ο πρώην δήμαρχος που λεγόταν Μαμάκος του Επίθετο. 15 χρόνια δουλειά αυτή, μπορεί να είναι και 20, πριν από τον Γαϊκράτη και πριν από τον Καποδίστρια. Και μάλιστα πληροφορήθηκα από σίγουρη πηγή ότι έχει αφήσει και ένα ποσό το οποίο είναι δεσμευμένο για το συγκεκριμένο μουσείο να ολοκληρωθεί, 30 ή 40 χιλιάδες ευρώ. Τους βοήθησε και αγοράσανε 2 σκάφη από την περιοχή μας, 4 σκάφη από την περιοχή μας, τα οποία έμεναν εκεί έξω, στο κρύο, στη βροχή και στον ήλιο και σήμερα έχουν καταστραφεί. Αλλά όμως το μουσείο αυτό, εάν δοθεί η προσοχή και παρακαλώ πολύ την Μυρσίνη τη Βαρτή να δείξει την πρέπουσα προσοχή, να τελειοποιηθεί το μουσείο αυτό, να αρχίσει να λειτουργεί και να μπουν κάποιοι σκάφοι μέσα για να μπορούν να συντηρηθούν. Γιατί άμα είναι στον ήλιο μέσα, άμα είναι στο ύπαιθρο, θα χτυπάει η βροχή, το κρύο, ζέστη. Το σκάφος, το ξύλο καίγεται άμα το δέρνουν όλες αυτές οι καιρικές συνθήκες. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο μουσείο, το οποίο είναι οι Μετελές και δεν φτιάχτηκε από την αρχή καλά, συναπάνω σκάλα, στο κάστρο ακριβώς. Όπως πάμε για το πρωτοδικείο απάνω και για την Γενική Γραμματεία, ή αριστερά, στη στροφή από αριστερά. Αυτό, εάν δοθούν κάποια χρήματα και ασχοληθούν κάποιοι άνθρωποι με το αντικείμενο που το γνωρίζουν, θα μπορέσει να στεγάσει αρκετά σκάφη, να φτιάξει δηλαδή εκεί μια τεράστια πέρκουλα, ένα στέγαστρο μεγάλο και θα μπορέσει να πω εκεί από κάτω αρκετά σκάφη, τα οποία αυτά σκάφη δεν θα είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, στη βροχή, στο κρύο, στο νερό και θα υπάρχει και ένας-δύο άνθρωποι εκεί οι οποίοι θα είναι σαν ξεναγοί που θα γνωρίζουν το θέμα να για οι επισκέπτες των οποίων να τους εξηγεί πώς γίνεται το σκάφος και τι πράγματα που δεν ξέρουμε. Δεν θα λοιπόν, αν αυτά γίνουν, μπορεί να όλα τα σκάφη που αποσύρονται κάθε χρόνο, που μπορεί να είναι 15 χρόνια. Πηγαίνουν εκεί και να σωθούν. Να πηγαίνουν εκεί και να σωθούν. Ή να δίνονται σε ιδιώτες που έχουν την οικονομική άνεση, να πληρώνουν αυτό το ποσό στην εφορία, να τα κάνουν τουριστικά. Να απαγορεύεται αυστηρώς και να ελέγχεται να μην ξαναγίνουν επαγγελματικά. Νομίζω αναλύσαμε πολύ καλά το θέμα και θα ήθελα από εσάς ένα μήνυμα γενικότερο και για την τέχνη τη δικιά σας και για τους ψαράδες που μειώνονται όπως είπαμε αλλά και για το κόψιμο των τριχατηριών που έχουμε δει τώρα τελευταία. Σαν κλείσιμο έτσι, σαν ένα μήνυμα από εσάς μετά από τόσα χρόνια δουλειάς. Το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι δραστηριοποιηθείτε, ενεργοποιηθείτε, απαιτήστε, διεκδικήστε αυτό που σας ανήκει, αυτό που πρέπει. Ας μην αφήνουμε την παράδοση μας, την κληρονομιά μας, την πολιτιστική, να ξεπέφτει. Γιατί είναι ξεπεσμός τώρα αυτό. Το να βλέπεις μια μπουλντόζα, μια τσάπα και να κάθεται πάνω από ένα σκάφος, το οποίο είπα σε ένα στοιχείο που βρέθηκα πριν από 4 χρόνια,
Λιμενικό λέει, μπορείς να φτιάξεις ένα τέτοιο. Λέει, όχι. Γιατί το σπάσα τώρα. Να προστατεύσουμε, αυτό είναι κληρονομιά, είναι πολιτισμός, είναι τέχνη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Δεν έχουν το δικαίωμα κάποιοι να το καταστρέφουν αυτό. Τώρα, δεν το κάνουν επίτηδες, αλλά όμως με την ανοχή τους και με την... Γίνεται με την ανοχή τους, γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Σπάνε τα σκάφη, σκοτώνουν τα σκάφη. Γιατί, το μήνυμά μου λοιπόν είναι ενεργοποιηθείτε πολίτες, δραστηριοποιηθείτε πολίτες, απαιτήστε να πάρετε αυτό που σας ανήκει. Διεκδικήστε το. Δεν θα σας κάνει κανείς χάρη. Γιατί και από πάνω, κακά τα ψέματα, οι από πάνω που κυβερνάνε, που κυβερνούσαν και που θα κυβερνάνε, εγώ πιστεύω προσωπικά θα βγει πάλι, κάμε και λίγο. Βάζω λίγο τον εαυτό μου. Λοιπόν, θέλουν τη βοήθειά μας, δηλαδή. Πού να ξέρει τώρα ο υπουργός ή ο κάθε γενικός γραμματέας του υπουργού τι συμβαίνει. Από σου λέω τώρα. Η Μυρσίνη, η Βαρτή που είναι δραστήριο άτομο με προοδευτικό μυαλό, με αντίληψη σωστή, δεν ήξερε ή δεν θέλησε να πει, γιατί κάποιοι ταμπορώνονται και πίσω από κάποια πράγματα για να μην εκτεθούν. Ότι υπάρχει προοδευτικό άτομο που απαγορεύει το σπάσιμο του σκαφού. Δεν το είπε στο λιμενικό. Και το λέω εγώ τώρα. Κύριε λιμενική, γιατί τα σπάτε τα σκάφη. Εποπτεύετε το σπάσιμο ή τα σπάτε εσείς. Παρανομείτε. Το λέω με όλη την ευθύνη που έχω και που με διακρίνει. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να καταστρέφετε την παράδοση, την τέχνη, τον πολιτισμό. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι τα μήνυματα που ήταν για να τα περάσουμε, το περάσαμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσετε στον υπέροχο σας χώρο. Εδώ πραγματικά είναι η καρδιά των πολλών λιμανιών μας. Δηλαδή από εδώ έχουν φύγει πάρα πολλά σκάφη και εκτός Σιλέζου, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσετε και ελπίζουμε η συνέντευξή μας σήμερα να είναι η αρχή ενός καλύτερου μέλλοντος στα τερχαντήρια και στα σκάφη τα οποία πρόκειται να καταστραφούν ή στους ψαράδες οι οποίοι πρόκειται να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα στο μέλλον και γενικότερα αυτό το επάγγελμα δεν πρέπει να χαθεί έτσι και όλος ο κλάδος αυτός, μιας και είναι ζωτική σημασία για τη χώρα μας γενικότερα. Και βέβαια, σήμερα θα το προθέσω τελευταία, δεν το σκέφτηκα το σήμερα, στην Τουρκία, η τελική μας χώρα, υπάρχουν πληθώρα, λεωφορεία, ταρσανάδες, να το πούμε, που φτιάχνουν ξύλινα σκάφη και κάνουν και εξαγωγή. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται και η εξαγωγή ξένων πλαστικών σκαφών στην Τουρκία. Ας το κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα. Και αρχίζουμε από τη Μυτιλίνη. Εγώ θα δραστηριοποιηθώ περισσότερο ενημερώνοντας όλους τους αρμόδιους και τους ψαράδες. Και πιστεύω ότι κάτι καλό θα βγει. Και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ για να βγει κάτι καλό. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Θεόφιλε, για τον κόπο που έκανες. Κανένας κόπος. Να ασχοληθείς ή να ασκόπος μου. Είναι ένας κόπος που σε λέω εγώ τώρα, ξέρω. Να ασχοληθείς. Ελπίζουμε να ξανακάνουμε συνέντευξη μετά από κάποιους μήνες και να έχουμε θετικότητα μηνύματα. Και εγώ το εύχομαι αυτό. Να είστε καλά. Το θέλω πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν.